Θέλω να καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα τον καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, διότι υπό κανονικέ συνθήκε στο παρελθόν, σήμερα γιόρταζε όλη η Ευρώπη. Μετά η Ευρώπη τα άλλαξε, το έκανε η μέρα τη Ευρώπη. Γιορτάζουν επίση σήμερα πάρα πολλέ χώρε. Είναι αργία, ακόμη και για την Ουκρανία. Έτσι. Και στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εκδηλώσεις, για παράδειγμα εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, για το τέλος του πολέμου. Στην Κρήτη άργησε και η ανακοχή και η αποχώρηση των Γερμανών, γιατί τους θέλανε οι Εγγλέζοι στο νησί. Αβαβά. Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, για να βάζουμε μερικά ιστορικά πρώτα πράγματα στη θέση τους, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την ανθρωπότητα στην ιστορική της μνήμη. Δεν είναι έτσι? Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα τόσο από πλευράς, να το πούμε με σύγχρονους όρους, αν θέλετε, γεωπολιτικής έτσι, σημασίας, όσο και ουσιαστικής κοινωνικής, θα λέγαμε, πολιτικής σημασίας. Να το εξηγήσω, αν θέλετε, λίγο αυτό. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η τελευταία απόπειρα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού κάτω από την ηγεσία της Γερμανίας και κάτω από τα χημερικά σχέδια του Ναζιστικού Κόμματος. Να θυμίσω ότι η γοητεία του Ναζιστικού Κόμματος δεν περιορίστηκε προπολεμικά μέσα στην ίδια τη Γερμανία, αλλά απλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλετε, αν θέλετε ένα παράδειγμα, ο δικός μας τρίτος ελληνικός πολιτισμός κατά απομίμηση, θα λέγαμε, του Τρίτου Ράιχ στη Γερμανία. Όλες οι χώρες είχαν το δικό τους, όλες οι χώρες πυθίκιζαν αυτά που οι Ναζί έκαναν στο Βερολίνο. Γιατί αυτό? Γιατί υπήρχε ένα σχέδιο, γεωπολιτικό σχέδιο, πίσω από τον ναζισμό. Αυτό πρότεινε στις άρχουσες τάξεις Ευρώπης. Η κεντρική ιδέα ήταν να θεραπευτεί η ασθένεια της Ευρώπης, ο μπολσεβικισμός δηλαδή, και με βάση αυτή τη θεραπεία, με αφετηρή αυτή τη θεραπεία, ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός να γυρίσει κυρίαρχος στο παγκόσμιο σκηνικό, πολεμώντας την πλουτοκρατία, δηλαδή τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή την πλουτοκρατία της Αμερικής, την κυριαρχία, την οικονομική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό ήταν το σχέδιο. Και αυτό γοήτευσε την άρχουσα τάξη όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Και γι' αυτό έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και γι' αυτό, αν θέλετε, η Ευρώπη κατακτήθηκε πολιτικά, τα ξεχνάμε αυτά, αλλά έγινε ένα ενιαίο πολιτικό σχήμα. Η περίφημη Νέα Ευρώπη του ναζισμού ήταν η δεύτερη ενοποίηση της Ευρώπης μετά από την εκείνη που έκανε ο Ναπολέοντας τον καιρό των Ναπολεοντίων πολέμων και μετά από την σημερινή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις φορές η Ευρώπη έχει ενοποιηθεί, πάντα για να εξυπηρετήσει σχέδια και σκοπούς του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Ο πόλεμος αυτός ήταν κυριολεκτικά τιτάνιος στις διαστάσεις του, γιατί το διακύβευμα, το πολιτικό διακύβευμα ήταν τεράστιο, η κυριαρχία του κόσμου. Ο ναζισμός, η Ευρώπη, η νέα Ευρώπη του ναζισμού, η Γερμανία ιτήθηκαν, συντρίφθηκαν και αν θέλετε συντρίφθηκαν από τους λαούς. Γιατί το λέω αυτό και γιατί αυτή η κοινωνική σημασία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, ναι μεν ήταν οι παντοδύναμες οικονομικά χώρες της εποχής εκείνης. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν κάτι ανάμεσα στο 30% και στο 35% της παγκόσμιας οικονομίας. Μπορούσαν να φτιάξουν όσα πλοία ήθελαν, μπορούσαν να φτιάξουν όσα αεροπλάνα ήθελαν, αλλά για να νικηθεί ο ναζισμός, για να νικηθεί η νέα Ευρώπη, για να νικηθεί όλο αυτό το σχέδιο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, χρειάζονταν να παλέψουν οι λαοί. Δεν μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούσαν η Αγγλία να νικήσουν στο έδαφος, εκεί που έχει σημασία. Και γι' αυτό ο κόκκινος στρατός και η μαζική αντίσταση των λαών της Ευρώπης, που αλλού ήταν παθητική, αλλού όμως όπως στη χώρα μας ήταν ενεργητική, ένοπλη, δημιούργησε στρατούς από το τίποτα και έδωσε αγώνα, πόλεμο, κανονικό, στα εδάφη τα οποία θεωρητικά είχαν κατακτηθεί και είχαν υποταχθεί στην Ευρώπη. Όλη αυτή η υπερπροσπάθεια των λαών κυριολεκτικά, γιατί ο κόκκινος στρατός ήταν ο στρατός της Ρωσικής Επανάστασης στην ουσία, ήταν οι μάζες αυτές των νεαρών Ρώσων που γεννήθηκαν, αν θέλετε, μέσα σε αυτή την επαναστατική διαδικασία, αυτοί νίκησαν
τους στρατούς, δεν τολμώ να πω μόνο της Γερμανίας, γιατί αν δείτε τι έγινε στο Ανατολικό Μέτωπο, οι πάντες πολέμησαν στο Ανατολικό Μέτωπο. Α, τιμητική εξαίρεξη για τη χώρα μας ότι δεν βρέθηκαν Έλληνες στρατιώτες πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις να πολεμούν με τον ναζισμό εκεί. Και αυτό έγινε με αγώνες εδώ πέρα, έτσι, δεν έγινε έτσι, διότι... Εννοείται για τις δυνάμεις και Εστονών και Λετωνών και Ουκρανών και Πολωνών και άλλων. Θα παριθμίσω επίσημα Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, έτσι, Φιλανδία, Ουγγαρία και δεν ξέρω αν ξεχνάω καμία, Κροατία και σίγουρα κάποιους ξεχνάω πάλι. Βαλτικές, ανεπίσημα, ναι, ναι. Ανεπίσημα. Πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι Βέλγοι σκοτώθηκαν στη γερμανική εισβολή και πόσοι πολεμώντας το Ανατολικό Μέτωπο κάτω από τις σημαίες του άξονα. 4 φορές περισσότεροι σκοτώθηκαν στο Ανατολικό Μέτωπο. Αυτές οι λεγεώνες και οι μεραρχίες που ο Λεόν Ντεγκρέλ, ο φασίστας ηγέτης του Βελγίου, έστελνε διαδοχικά στο Ανατολικό Μέτωπο. Ολλανδία, οι μεραρχίες Βίκινγκ, οι μεραρχίες Καρλομάγνος, όλοι αυτοί οι Φραϊβίλιγγεν. 400.000 νεκρούς είχαν οι Φραϊβίλιγγεν. Οι εθελοντές οι Ευρωπαίοι στο Ανατολικό Μέτωπο. Βλέπετε ότι η γοητεία αυτού του σχεδίου συνέπαιρνε όλοι. Λοιπόν, δύο πράγματα για να τα συνοψίσω στην εννέα. Πρώτα απ' όλα ότι το όραμα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού για παγκόσμια κυριαρχία θαύτηκε άπαξ διαπαντός. Από εκεί και πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυριάρχησαν στον κόσμο, η Ευρώπη διαιρέθηκε, το θύμα του ψυχρού πολέμου, και αν θέλετε σήμερα πασχίζει να ξανασταθεί στα πόδια της με ιδιαίτερα αποτυχημένο τρόπο, γιατί πλέον οι αριθμοί, τα νούμερα, οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει. Και δεύτερον, ότι οι λαοί απέδειξαν, και η 9η Μαΐου το σφράγισε αυτό, ότι μπορούν να κερδίσουν τα πιο φιλόδοξα, τα πιο επικίνδυνα, τα πιο τερατώδη, τα πιο εγκληματογόνα σχέδια του καπιταλισμού. Κύριε Μαργαρίτη, παρακολουθώ ότι σήμερα στο SL Press έχετε ένα άρθρο στο οποίο δίνετε και κάποια νέα στοιχεία από την ιστορική έρευνα σε σχέση με τους αριθμούς που δεν έχουν, η αλήθεια είναι, φωτιστεί και τόσο πολύ, ίσως γιατί οι λαοί πολύ γρήγορα κερδίζοντας αυτή την περιπέτεια της φρίκης όχι θέλουν να ξεχάσουν, ήθελαν να κλείσουν πληγές. Η ιστορική έρευνα όμως, λέτε, για τις απώλειες των Γερμανών στα πολεμικά μέτωπα είναι εξίσου ενδεικτική. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες? Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που για μας τους ιστορικούς δεν έχει νόημα, διότι, τι να σας πω, όλη αυτή η περίφημη και πολυδιαφημισμένη εκστρατεία των Γερμανών στην Αφρική, το Africa Corps, ο Ρόμελ, οι περιπέτειες κλπ. Κλπ. Κράτησε πάρα πολλά μήνες, χρόνια κράτησε. Οι νεκροί Γερμανοί, όσοι σκοτώθηκαν, αν θέλετε, από το γερμανικό στρατό στην Αφρική, είναι 16.000. 14.000 είναι οι νεκροί του Ελληνοϊταλικού πολέμου, από την Ελλάδα και την Ιταλία, έτσι. Τώρα, εάν αυτό το νούμερο το βάλουμε σε μία, τι να σας πω, σε μία μάχη του Ανατολικού Μετώπου, όπου τα θύματα εκεί, οι νεκροί, οι τιτανομαχίες μετρώνται με τις δεκάδες για τις μικρές μάχες και με τις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και θύματα εκατέρωθεν, έτσι, μας φαίνεται λίγο αστείο. Αλλά βλέπετε, η ιστορία γράφεται όπως επιθυμείς να γραφτεί, ας πούμε, έτσι είναι. Και έτσι λοιπόν ακούμε διάφορες τιτανομαχίες, κάτι Ελαλαμέν, κάτι Τόνα, κάτι Τάλο, κάτι Σύρτη, κάτι... ακούμε τέτοια πράγματα και την ίδια στιγμή σχεδόν μας απαγορεύεται να καταλάβουμε τι σήμαινε το Κούρσκ, τι σήμαινε το Στάλιγκραντ, τι σήμαινε η μάχη του Βερολίνου αυτή καθεαυτή, τι σήμαινε το γεγονός ότι τον Απρίλιο ακόμη του 1945 γίνονται τιτανομαχίες, είναι η τελευταία γερμανική αντεπίθεση νότια της Βουδαπέστης, τιτανομαχίες στο κέντρο της Ευρώπης. Τη στιγμή που, αν θέλετε, στο δυτικό μέτωπο οι Γερμανοί έχουν ουσιαστικά ανοίξει τις πόρτες. Υπάρχει αυτό δηλαδή, ας σας δώσω και άλλα παραδείγματα, δηλαδή θέλετε να μιλήσουμε για τον δικό μας λαό λίγο, γιατί γιορτάζει και αυτό στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και μόλις έχετε Ελλάδα... επιστρέψει, πρέπει να πω, στη Θεσσαλονίκη από ένα πολύ σημαντικό συνέδριο των μαρτυρικών τόπων και χωριών, έτσι.
Πραγματικά μόλις γύρισα από την, αν θέλετε, τη γεμάτη ιστορία και παραδόσεις ορεινή Θεσσαλία και στους πρόποδες του Ολύμπου, και ακόμη λίγο είμαι συνταραγμένος από την εκεί. Αλλά κοιτάξτε, το πώς οι Γερμανοί σκοτώθηκαν στην Ελλάδα, έτσι. Οι θαμμένοι Γερμανοί στη χώρα μας είναι γύρω στους 16.000. Οι 4.000 μπορούν να τους αποδώσουμε στη μάχη της Κρήτης και στην εισβολή. Οι υπόλοιποι που πήγαν. Ξέρουμε πόσοι αυτοκτόνησαν, ξέρουμε πόσοι πέθαναν από ασθένειες, τα ξέρουμε όλα αυτά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε πόσοι σκοτώθηκαν στη μάχη των Δωδεκανήσων, ξέρουμε πόσοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς κλπ. Ένας τεράστιος αριθμός, ο πολύ μεγάλος αριθμός. Προσέξτε, σε μια χώρα που έχει κατακτηθεί με πόλεμο, έτσι. Ο πολύ μεγάλος αριθμός των θυμάτων της ναζιστικής Γερμανίας στη χώρα μας, και μετράω μόνο τους Γερμανούς, όχι τα τάγματα ασφαλείας, όχι τους Ιταλούς, όχι τους Λεγιονάριους Βλάχους, όχι τους υπόλοιπους, όχι την ελληνική χωροφυλακή στο πλευρό των κατακτητών, είναι η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα από πολεμικές αιτίες. Η αντίσταση, ο Ελλάς έδωσε την μεγάλη μάχη με συνθήκες, αν θέλετε, με συνθήκες, καταλαβαίνετε, μέσα σε μια χώρα υποκατοχή χρειάστηκε να φτιαχτεί ένας στρατός ικανός να αντιμετωπίσει στα πεδία των μαχών τη Wehrmacht, που ήταν ο καλύτερος στρατός της Ευρώπης εκείνου του καιρού. Την μάτωσε, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι εδώ κερδίθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν κερδίθηκε εδώ. Αλλά ο ελληνικός λαός έδωσε τη δική του συμβολή, τις αποδείξεις αυτής της συμβολής με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Να κάνω μια παρατήρηση τεχνική επίσης. Παρακαλώ. Στο δυτικό μέτωπο από τις 6 Ιουνίου μέχρι το τέλος του πολέμου, από την απόβαση στην Ορμανδία δηλαδή μέχρι το τέλος του πολέμου, το lethality rate, συγγνώμη χρησιμοποιώ αγγλική έκφραση, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, ο δείκτης φωνικότητας ήταν 1,5 στρατιώτης των συμμάχων απέναντι σε έναν Γερμανό. Δηλαδή, για να σκοτωθεί ένας Γερμανός στρατιώτης στο δυτικό μέτωπο, σκοτώνονταν 1,5 στρατιώτες των συμμάχων. Στις συγκρούσεις ανάμεσα στον Ελλάς και στους Γερμανούς, η ίδια σχέση είναι 1:1. Αυτός ο Ελλάς που δεν έχει κράτος πίσω του, που δεν έχει εφοδιασμό πίσω του, που δεν έχει, αν θέλετε, που έχει μόνο, αν θέλετε, την ψυχή του, τη διάθεσή του να πολεμήσει. Εθελοντές είναι, εθελοντικό στρατός είναι. Αυτός έχει καλύτερη στρατιωτική απόδοση από ό,τι έχουν οι σιδερόφρακτοι στρατοί των συμμάχων με τα τεθωρακισμένα τους, την απόλυτη αεροπορική υπεροχή τους και όλη την τεχνική ανωτερότητα απέναντι στον γερμανικό στρατό. Αυτό και μόνο. Και επειδή αυτά είναι αριθμοί και είναι μετρήσιμα μεγέθη και είναι στέρεα στηριγμένα σε τεκμήρια, ας έρθει κάποιος να μου πει το αντίθετο. Κύριε Μαργαρίτη, ρωτά πολλοίς κόσμος και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ φωτισμένο. Η 9η Μαΐου είναι το τέλος μιας περιπέτειας για όλη την ανθρωπότητα. Βεβαίως, χρειάστηκε να πέσουν 2 ατομικές βόμβες για να επισφραγιστεί το Σεπτέμβριο το τέλος του τέλους, αλλά τουλάχιστον για τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο, είναι το τέλος αυτής της φρίκης. Γνωρίζουμε για τις τελευταίες 4-5 μέρες τι έχει συμβεί στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο ή στο τέλος του πολέμου? Και το Βερολίνο πέφτει 10 μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Στο Βερολίνο, αν θέλετε, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γνωρίζετε ότι ένα τμήμα σημαντικό, έτσι, ένα σημαντικό τμήμα των υπερασπιστών του Βερολίνου απέναντι στον κόκκινο στρατό είναι ξένα στρατεύματα, είναι εθελοντικά στρατεύματα. Είναι εκείνη η περίφημη είσοδος ενισχύσεων στο Βερολίνο, οι οποίες εκπλήσουν τους όσους κατοίκους έχουν απομείνει στο Βερολίνο, γιατί το Βερολίνο σε μεγάλο βαθμό έχει εκενωθεί από τους κατοίκους του. Σωστά. Τους εκπλήσουν, διότι οι ενισχύσεις αυτές ανήκουν στη μεραρχία Σαρλεμάνη και μιλάνε γαλλικά.
Λοιπόν, το φαντάζεστε, έρχεται για να υπερασπίσει την πρωτεύουσα του Τρίτου Ράιχ, το τέτοιο κλπ. Έρχονται γαλλικές μονάδες. Λεπτομέρεια είναι αυτό, γιατί μέσα σε αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο, έτσι τώρα πέσανε και 20.000 Γάλλοι μέσα, δεν έχει καμιά σημασία. Mm. Αλλά είναι ενδεικτικό αυτόν τον, αυτής της καθολικότητας, της οικουμενικότητας, της ολοπαγούς διάστασης, να το πω, και της Τιτάνιας ταυτόχρονα, σύγκρουσης που γίνεται μέχρι το 1945. Και σε αυτό το Βερολίνο, στο Ράιχσταγ, αυτή η σημαία που κυματίζει λέει πάρα πολλά, όχι μόνο για την Γερμανία και έτσι και λοιπά, αλλά λέει πάρα πολλά για την Ευρώπη και προπαντός για τους γερμανικούς λαούς. Οι γερμανικοί λαοί όλο αυτό το οικοδόμημα το κατεδάφισαν. Με πρωταγωνιστή τον Κόκκινο Στρατό. Θέλω να σας... Τώρα μην με ρωτήσετε για το τι σχέση έχει με το σήμερα. Όχι. Μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, καμία. Εντάξει. Όχι, προφανώς και δεν κάνω αυτό. Όμως θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Εάν περιγράφει όλα αυτά η 9η Μαΐου ως ημερομηνία ιστορική και σταθμός, σήμερα που η ανθρωπότητα είναι σε μία κατάσταση υστερίας, τι θα μπορούσε να αντλήσει η ίδια αυτή η ανθρωπότητα ως μήνυμα? Τα σωστά μηνύματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, λίγο ξεφεύγοντας από την άμεση απάντηση. Μεγάλωσα η εφηβεία μου, όταν μεγάλωνα στην εφηβεία μου, μέσα στη δικτατορία, μέσα στη Χούντα. Η Χούντα έκανε διάφορες τελετές μνήμης. Το ήρωες του 1821 παρουσιάζονταν με τρόπο σαν να είναι οι πρόγονοι του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Τα μηνύματά τους συνδέονταν. Οι ταγματασφαλίτες, καλά αυτό είναι τόσο βαρύ που ούτε η Χούντα τόλμησε να το πει ανοιχτά, θεωρούνται οι εθνικοί ήρωες. Και κάτι απίθανοι διπλοί πράκτορες ή κάτι τέτοιο είχαν αναχθεί προασπιστές της ελληνικής ελευθερίας στην κατοχή και ούτω καθεξής. Για να μην πω δειλά ότι μέσω μερικών προσώπων βρίσκονταν και αρκετά ελαφρυντικά στο καθεστώς της Ελλάδας τότε, την ελληνική πολιτεία, η οποία ερδοσύλλογους τους λέμε, αλλά η ελληνική πολιτεία, συγγνώμη, κατασκευής είναι ναζιστικό καθεστώς και το διακηρύσει. Δεν είναι απλώς δοσύλλογοι, είναι ναζί. Λοιπόν, και είναι περίοδος για να μην δημιουργούνται συγχύσεις, ναι. Λογοθετόπουλου στην Ελλάδα ή Τσολάκογλου. Λογοθετόπουλος, ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπουλος και ο Ράλης. Μάλιστα. Αυτό το, οι τρεις κυβερνήσεις που ανήκουν σε ένα ειδικό καθεστώς το οποίο έχει κηρυχθεί. Τελειώνει την ελληνική μοναρχία και κηρύσσει την ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία, επειδή είναι ναζιστικό καθεστώς, δεν χρειάζεται καν σύνταγμα. Οι Ναζί δεν έχουν συντάγματα. Στους Ναζί κυκλοφορεί κυβερνάει το πνεύμα της φυλής. Και το πνεύμα της φυλής εσαρκώνεται στον ηγέτη, στον Φύρερ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Ελάτε λοιπόν στο... έτσι ήταν. Ναι. Λέγατε λοιπόν ότι αυτό ήταν το πνεύμα των εορτασμών. Αυτό ήταν το πνεύμα. Βλέπετε ότι τα πιο λαμπρά σημεία της ιστορίας, η Ελληνική Επανάσταση, ο αγώνας, αν θέλετε, ενάντια στον ναζισμό, μπορεί ένα καθεστώς να τα μετατρέψει στο αντίθετό τους. Διότι μην μου πείτε ότι η Ελληνική Επανάσταση έγινε για να γίνει το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Σήμερα γελάμε. Εκείνο τον καιρό δεν γελάγαμε, ήταν η επίσημη ιδεολογία. Εάν τολμούσαμε να γελάσουμε, είχαμε συνέπειες. Πιτσιρίκι ήμουνα τότε, αλλά το είχα καταλάβει ότι έχουμε συνέπειες. Λοιπόν, βλέπετε ότι έτσι και η 9η Μαΐου. Η 9η Μαΐου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθεστώτα, από καταστάσεις και λοιπά, με οποιαδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε, αν θέλετε. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία κατέκτησε την αποικιακή της αυτοκρατορία με τις τρίχρωμες σημαίες της Γαλλικής Επανάστασης. Σωστό. Βλέπετε ότι μπορεί να είσαι αποικιοκράτης και μάλιστα γαλλικού τύπου, εξαιρετικά σκληρός αποικιοκράτης,
να σαρώνεις τους Αλγερίνους, να σαρώνεις τους Άραβες, να σαρώνεις τους Βιετναμέζους, να σαρώνεις όποιον βρει μπροστά σου και ταυτόχρονα να έχεις τα χρώματα και αν θέλετε τον ύμνο, αν θέλετε τα εμβατήρια της Γαλλικής Επανάστασης. Μας απαντάτε έτσι και για το σήμερα. Θέλω... αν θέλετε, ναι. Κύριε Μαργαρίτη, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Σημεών που το βρίσκω εξαιρετικό. Θέλω, λέει, να ρωτήσω πριν κλείσετε τον κύριο Μαργαρίτη, αν έχουμε στοιχεία, όπως συμβαίνει σήμερα στους σύγχρονους πολέμους, αν στο στρατό της τότε ναζιστικής Γερμανίας υπήρχαν μισθοφόροι, φασίστες ή μη μισθοφόροι. Ασφαλώς θα πω εγώ και υπήρχαν, αλλά να απαντήσει ο κύριος Μαργαρίτης. Θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω, αλλά η γοητεία που ασκούσε ο ναζισμός εκείνον τον καιρό, εξαιτίας του φιλόδοξου σχεδίου του πολιτικού, δεν δημιουργούσε μισθοφορικά σώματα. Οι Freiwilligen είναι θελοντές. Α, είναι θελοντές. Και τους πλειονότητα. Μάλιστα. Δεν είναι μισθοφόροι. Οι μεραρχίες των Σουηδών, οι Viking, οι Nordland κλπ. Κλπ. Είναι εθελοντές. Αυτό έχει σημασία. Μισθοφόροι έχουμε όταν το ιδεολογικό πλαίσιο, το σχέδιο κλπ. Δεν είναι επαρκή για να στρατολογήσουν κόσμο. Τότε πέφτει το χρήμα. Ο φανατισμός με το οποίο διεκδίκησαν οι Γερμανοί Ναζί, αλλά και όλοι οι Ναζί της Ευρώπης, στη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο φανατισμός τους, η πόρωσή τους, πώς να το πω, έτσι, ας το πούμε και ο ενθουσιασμός τους, έτσι δεν, αυτό δημιουργεί εθελοντικά στρατεύματα. Είναι εθελοντικά στρατεύματα. Ακόμη και στην Ελλάδα, ανάμεσα στις δυνάμεις κατοχής είχαμε και μονάδες και αφρικανικές, μαροκινούς. Η 4η Πολιτσάι SS, το 18ο Σύνταγμα των SS, είχε μεγάλο ποσοστό μαροκινών πρώην στρατιωτών του Γαλλικού στρατού, οι οποίοι εθελοντικά στρατεύτηκαν στο Γερμανικό στρατό στη συνέχεια. Ή Τατάρους από την Κρυμαία και από την Νότια Ρωσία. Λοιπόν, ακόμη και αυτοί, έτσι μελετώντας ας πούμε τις λειτουργίες των μονάδων τους, ήταν εθελοντές, δεν ήταν μισθοφόροι. Αν δεν κάνω λάθος, σφαγή του διστόμου έχουμε στα... μετέχουν μαροκινά στρατεύματα. Μαζί με τους Γερμανούς είναι μαροκινοί στρατιώτες. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη βουτιά στην ιστορία, αναγκαία όμως, μέρα που είναι, για να μην χάνουμε και την μπάλα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.